Νομίζω ότι παραβιάζει κανείς ανοιχτές θύρες, αν ισχυριστεί, ότι η πανδημική κρίση που βιώνουμε την τελευταία τριετία ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τα αδιέξοδα, τον παρασιτικό ρόλο του καπιταλισμού, την αδυναμία του δηλαδή να ανταποκριθεί στις εκρηκτικές κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες με τρόπο έγκαιρο, καθολικό, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο. Η αποκαλυπτική επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην γύμνια κυριολεκτικά του καπιταλισμού δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συγκυριακή. Οι πανδημίες ή ευρύτερα οι κρίσεις δημόσιας υγείας δεν είναι ιατρικά προβλήματα. Έχουν ιατρικές πτυχές και ιατροτεχνολογικές πτυχές, αλλά κατά βάση δεν είναι ιατρικά προβλήματα. Αντιθέτως, είναι περίπλοκα κοινωνικά γεγονότα τα οποία γεννιούνται, πολλαπλασιάζονται, διασπείρονται ακολουθώντας τα μονοπάτια των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών αντιθέσεων, συγκρούσεων και αντιφάσεων της κάθε ιστορικής περίοδου που εμφανίζονται. Το ότι ο καπιταλισμός γεννά επιδημίες και δει επιδημίες με έντονο το ταξικό πρόσημο δεν είναι καινούργια διαπίστωση. Τις ταξικές πανδημίες του καπιταλισμού τις περιέγραψε πρώτος ο Φρίντριχ Έγγελς στο βιβλίο του για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, όπου εξηγεί με πολύ παραστατικό τρόπο το πώς οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, η εκβιομηχάνηση και η αστικοποίηση εκείνης της περίοδου, όπου στρατιές ολόκληρες εργατών μετακινούνταν στα αστικά κέντρα, γέννησαν τις επιδημικές κρίσεις της χολέρας τον 19ο αιώνα. Εξηγεί με τον πλέον παραστατικό τρόπο πώς οι ταξικές ανισότητες, η εκμετάλλευση δηλαδή της εργατικής τάξης, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσής της, η φτώχεια, η έλλειψη στοιχειωδών μέτρων υγιεινής οδήγησαν στην εκρηκτική αύξηση της νοσηρότητας και της νησιμότητας κατά τις επιδημίες της χολέρας τότε, κύρια των εργατών, των φτωχών και των κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων στην Αγγλία την εποχή εκείνη. Ο καπιταλισμός παράγει ταξικές επιδημίες εδώ και πάνω από ένα αιώνα με τα ίδια και απαράλλακτα χαρακτηριστικά έτσι όπως τα περιέγραψε ο Έγγελς πριν από 140 χρόνια. Η εξέλιξη απλά των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής γενικά γεννά συνεχώς νέες επιδημικές εξάσεις τις οποίες ο καπιταλισμός αδυνατεί ή δεν είναι πρόθυμος είτε να προλάβει ενώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τουλάχιστον με όρους καθολικότητας και ισότητας. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω ότι ο ιός του αιμορραγικού πυρετού, ο έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο από τις νυχτερίδες, ενδυμούσε στις χώρες της Αφρικής από το 1976, προκαλώντας μικρές τοπικές εξάρσεις σε χωριά ή κοινότητες της Αφρικής. Απέκτησε επιδημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή χτύπησε ταυτόχρονα μεγάλα αστικά κέντρα τριών χωρών στη Δυτική Αφρική, Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε, το 2014, όταν πολυεθνικές εταιρείες ξεκίνησαν την εκμετάλλευση κοιτασμάτων, ορυκτών κοιτασμάτων, βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος, μετακινώντας χιλιάδες εργάτες βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος, εκθέτοντάς τους καθημερινά στο λιμωγόνο παράγοντα, ο οποίος μέχρι τότε προκαλούσε τοπικές μονοεξάρσεις. Οι δε πολυεθνικές του φαρμάκου το 2014, παρά τη γνώση του ιού από τη δεκαετία του 70, παρέμεναν αδιάφορες και απαθείς για πάνω από 40 χρόνια στην ανάπτυξη εμβολίου και στην πρόληψη της συγκεκριμένης αναπόφευκτης επιδημικής κρίσης στις χώρες της Αφρικής. Ακόμη και τη στιγμή της ανάγκης, τότε, στην επιδημική κρίση του έμπολα το 2014 στη Δυτική Αφρική, εκατοντάδες υγειονομικοί, υπολογίζουμε το 10% του υγειονομικού προσωπικού αυτών των χωρών, έχασαν τη ζωή τους λόγω έλλειψης στοιχειωδών προστατευτικών μέσων. Απλά γάντια λάτεξ, τα οποία ήταν αναγκαία για να προστατευτούν οι υγειονομικοί από την επαφή με τα σωματικά υγρά των ασθενών, οι οποίοι μεταδίδουν την νόσο. Και όλα αυτά, τραγική αντίφαση του καπιταλισμού, σε χώρες όπως η Λιβερία, οι οποίες ήταν πρωταθλήτριες στην εξαγωγή καουτσούκ, με το οποίο κατασκευάζονται τα γάντια λάτεξ και άλλα ιατρικά προστατευτικά μέσα στις καπιταλιστικές χώρες του Βορρά.
Όλες αυτές οι εκδηλώσεις των ταξικών πανδημιών του καπιταλισμού τις είδαμε να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας και στην πανδημία του COVID-19 και τις εκδηλώσεις αυτές επιχειρεί με συστηματικό τρόπο να εχνηλατήσει και να χαρτογραφήσει η παρούσα έκδοση του Τμήματος Υγείας. Η πανδημία COVID-19, παρότι μας επιβεβαίωσε όλα όσα ξέραμε για τις ταξικές πανδημίες του καπιταλισμού, μας δίδαξε ομολογουμένως και κάτι νέο. Μας δίδαξε το πώς ο καπιταλισμός μπορεί να μετατρέψει τις κρίσεις, ακόμη και τις επιδημικές κρίσεις, ως ευκαιρία για πρόσθετο κέρδος. Γνωρίζουμε πλέον ότι τα περίφημα καινοτόμα εμβόλια τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν αναπτύχθηκαν χάρη στην καινοτομία και την πρωτοβουλία των ιδιωτών, αλλά με δημόσια χρηματοδότηση. Σας θυμίζω ότι το εμβόλιο της AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, χρηματοδοτήθηκε την τελευταία δεκαετία της ανάπτυξής του κατά 97% από βρετανικές δημόσιες πηγές. Ακόμη και η Αμερικάνικη κυβέρνηση, οι φορολογούμενοι δηλαδή οι Αμερικάνοι πολίτες, ξόδεψαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του εμβολίου mRNA, την οποία χρησιμοποίησε το εμβόλιο της Moderna και της Pfizer. Αντίστοιχα ποσά δόθηκαν και στην Ευρώπη για την ανάπτυξη, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για την ανάπτυξη, την ανακάλυψη δηλαδή, του εμβολίου της Pfizer. Γνωρίζουμε επίσης σήμερα ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιήσαμε έχουν ένα μέσο κόστος παραγωγής 1,18 δολάρια ανά εμβόλιο. Αλλά οι κυβερνήσεις, οι φορολογούμενοι δηλαδή εμείς, τα αγοράζουμε σε τιμές 4 ως 24 φορές υψηλότερα, προκειμένου να αποζημιώσουμε τις φαρμακοβιομηχανίες για τα ιδιοκτησιακά πνευματικά δικαιώματα της καινοτομίας που παρήγαγαν με δική μας χρηματοδότηση. Υπολογίζεται ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξοδέψει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το κόστος παραγωγής των εμβολίων, δηλαδή έχει δώσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ έως τώρα σε κέρδη των πολυεθνικών του φαρμάκου. Μάθαμε επίσης κατά τη διάρκεια της επιδημίας την τακτική του gouging, η λεγόμενη τακτική της εξόρυξης. Πρακτική που ακολούθησαν οι ιδιωτικές κλινικές όλων των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κόσμων, για παράδειγμα στην Ινδία, στο Μπαγκλατές, στο Πακιστάν, όπου την ίδια στιγμή που αρνούνταν να παρέχουν υπηρεσίες σε COVID-19 ασθενείς, με αποτέλεσμα αυτοί να πεθαίνουν στα σκαλοπάτια της εισόδου αυτών των κλινικών, έβγαζαν σε πλειοδοσία θέσεις νοσηλείας COVID-19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή πολυτελείς θέσεις νοσηλείας με πρόσθετη νοσηλευτική φροντίδα για απλούς COVID-19 ασθενείς. Και αν αυτά μας ακούγονται ακραία και μακρινά, η εμπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών δείχνει το πόσο ο ιδιωτικός και κερδοσκοπικός τομέας υγείας κατά τη διάρκεια της επιδημίας μόνωσε τις υποδομές του από COVID-19 ασθενείς, παραμένοντας μια COVID-19 free zone, παρέχοντας υπηρεσίες business as usual. Ο ιδιωτικός δηλαδή τομέας, ακόμη και την ίστατη στιγμή της ανάγκης, ακολούθησε την ζήτηση και όχι την ικανοποίηση των εκρηκτικών κοινωνικών και υγειονομικών αναγκών. Η μελέτη της πανδημίας ομολογουμένως θα μας απασχολήσει για πολλά ακόμη χρόνια. Η παρούσα όμως έκδοση θα συμβάλλει στην κωδικοποίηση αυτής της εμπειρίας, έτσι ώστε αυτή να γίνει εργαλείο για δράση και κοινωνική αλλαγή ανατροπή. Παραφράζοντας τον Μάρξ, θα έλεγα ότι η έκδοση αυτή δεν επιχειρεί απλά να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον κόσμο, αλλά να μας βοηθήσει να τον αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.